5 Ιουνίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και έχουμε έρθει στο Σύνταγμα σε μια συγκέντρωση γιορτής, δράσης και ενημέρωσης για την κλιματική κρίση που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης. Η ανοιχτή ορχήστρα της πρωτοβουλίας Support Our Workers ξεκινάει τη σημερινή ημέρα δράσεων για να στηρίξει το οικολογικό κίνημα Support Earth. Γεννήθηκε όπως και το Support Art Workers πέρυσι, μετά από μια σκληρή καραντίνα που περάστηκαν νόμοι εν τη απουσία μας και πολλές φορές εν κρυπτό. Έκανε τη μεγάλη διαδήλωση πέρυσι, 5 Ιούνιου πάλι, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, στο Σύνταγμα, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό το οποίο φέρνουμε είναι όχι ένας ετοιμένος αγώνας που γκρινιάζει, αλλά ένας αγώνας μέσα από την τέχνη ουσιαστικά, και ο οποίος είναι αγώνας γιορτή, όπως και σήμερα, με τη συμμετοχή από πάρα πολλά σωματεία, καλλιτέχνες, και είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει απλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα δηλαδή έχουμε στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Καρδίτσα, στο Ηράκλειο και ίσως να ξεχνάω κάποιον. Σαν περιβαλλοντικά κινήματα, ερχόμαστε να πούμε ότι υπάρχει ένα προσωπείο πράσινης ανάπτυξης, το οποίο το έχουν ευαγγελιστεί όλοι πλέον, και στο όνομα αυτού και της οικολογίας γίνονται θηριωδίες. Αυτές φωνάζουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε, είτε τοπικά είτε και όλοι μαζί, στο Σύνταγμα, μέρες εμβλήμασα για αυτές. Επειδή εσείς έπαρτε ειδικεύονται περισσότερο στην θάλασσα, στην παράνομη αλή, αλλά όχι μόνο, ότι οι θάλασσες μας έχουν αδειάσει, κυριολεκτικά. Και η Μεσόγειος είναι η πιο υπεραλιευμένη θάλασσα στον κόσμο. Ο κόσμος πιστεύει ότι ακόμα κάπως υπάρχει μέλλον ή υπάρχει περιθώριο κάπως να σωθούν τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Βαδίζουμε στην έκτη εξαφάνιση των ειδών, κατά την οποία ο άνθρωπος θα είναι η μοναδική αιτία. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει όλες οι ομάδες και οι συλλογικότητες να οργανωθούν και να πιέσουμε και θεσμικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο και μέσα από τις προσωπικές μας επιλογές να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην επιδεινωθεί κι άλλο η κατάσταση και φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει γυρισμό. Εγώ είμαι vegan, οπότε ξέρω γενικά ότι το περιβάλλον χρειάζεται προστασία, η φύση και το περιβάλλον έχει αρχίσει και καταστρέφεται και πρέπει όλοι εμείς να έχουμε συνείδηση να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό και να το προστατεύουμε. Γιατί οι μέρες που θα έρθουν θα είναι χειρότερες. Πρέπει λοιπόν, ο στόχος είναι της εκδήλωσης να ενημερωθεί ο κόσμος και στο μέλλον να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό για να είναι η ζωή μας πιο εύκολη, καλύτερη και να υπάρχει μια εξέλιξη. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύμπραξη και πιστεύω πάρα πολύ στις συμπράξεις ότι πρέπει να έρχονται άνθρωποι κοντά, να ενώνονται, να μιλάνε όλοι μαζί, να ενωθούν φωνές. Μπορώ να το πω. Όλο αυτό που γίνεται και ό,τι γίνεται κοινό μόνο σε καλό θα πάει. Και άμα όλοι μαζί προχωρήσουμε στο να διορθώσουμε τα πράγματα, να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, την τέχνη, το περιβάλλον, γιατί φύση και τέχνη είναι ένα πράγμα πιστεύω. Και στη φύση υπάρχει τέχνη και όλα αυτά. Χρειαζόμαστε το περιβάλλον, χρειαζόμαστε ένα τον άλλο για να υπάρξουμε. Και άμα το ξεχάσουμε αυτό, δεν είμαστε τίποτα. Πρέπει να δράσουμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις μας καλύτερες πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων στον πλανήτη αυτό.